Έχουμε περιβαλλοντικά ζητήματα και μάλιστα πρωτότυπα και καινοτόμα. Να τα ακούσουμε από την Έλενα τη Μακρύ, με Καλημέρα. συνομήλικα. Καταρχήν, Σοφία Μάτση. Τη Σοφία Μάτση. Γεια Σοφία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έγινε στην Κύπρο ένα έτσι ιδιαίτερα πρωτοποριακό σεμινάριο που αφορούσε τα γήινα θολωτά σπίτια. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτά. Γι' αυτό έχουμε εδώ την Σοφία Μάτση, η οποία είναι μία από τις διοργανώτριες του σεμιναρίου, η οποία θα μας πει τι είναι αυτά τα γήινα θολωτά σπίτια. Βεβαίως, ευχαριστώ καταρχήν για την φιλοξενία. Αυτό όντως ήταν ένα πρωτοποριακό σεμινάριο το οποίο οργανώθηκε στην Κύπρο και χτίστηκε το πρώτο γήινο θολωτό σπίτι του 21ου αιώνα, να πούμε, διότι πάμε, μοιάζουν έτσι λίγο τα σπιτάκια αυτά με τη χειρουργία, με τη μέθοδο των αμόσακων. Είναι μια τεχνική η οποία μαθητεύσαμε στο πλάι της αρχιτέκτονας Ηλιώνα Ουτράμ Καλίλη, μια διεθνής αρχιτέκτονας και πρωτομάστορα στα θέματα της γήινης δόμησης, γιατί πρόκειται για ένα θέμα γήινης δόμησης. Όπου χρησιμοποιούμε φτηνά, διαθέσιμα υλικά που έχουμε στη γη μας, στο χώρο μας. Είναι μια τα γρήγορη... Βλέπουμε φωτογραφίες. Βλέπουμε φωτογραφίες από το εργαστήρι. Είναι όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι αυτά που έχουν συμβεί στις 10 μέρες εργαστηρίου που είχαμε στο Πετρερά, το χτίμα στο Καλό Χωριό, στην περιοχή Καλό Χωριό. Πώς φτιάχνεις ένα γήινο? Λοιπόν, αυτές ήταν κάποιοι πειραματισμοί. Αυτή είναι η Ηλιώνα Καλίλη, η δασκάλα του σεμιναρίου. Είχαμε πειραματιστεί στην αρχή με την έννοια της αψίδας, με την έννοια πόσο ασφαλής είναι τελικά η αψίδα και εν τέλει ένας θόλος. Όταν πάρουμε μία αψίδα να περιστρέψουμε την, δημιουργεί ένα θόλο. Η αψίδα ως γεωμετρία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ασφαλής σχήμα. Οπότε και σε θέμα σεισμών, αυτά τα σπιτάκια τα οποία έχουμε χτίσει, υπάρχουν γύρω στους 5 με 6 παράγοντες που σταθεροποιούν αυτή τη δομή. Λόγω της γεωμετρίας που έχουν ως θόλος, λόγω του βάρους που έχουν, βλέπετε το σειρματόπλεγμα το οποίο μπαίνει, σκεφτείτε έναν αμόσακο, δηλαδή ο γεώσακος, ο οποίος δεν έχει κοπεί σε σακούλες. Οπότε γεμίζουμε με το χώμα, το μείγμα χώματος που έχω δείξει πριν, γεμίζουμε τον γεώσακο και πάμε στρώση-στρώση. Περιστρέφοντας αυτόν τον γεώσακο δημιουργούμε δαχτυλίδια, το οποίο δαχτυλίδι το ένα με το άλλο σταθεροποιούνται με σειρματόπλεγμα ανάμεσα, όπως το βέλκρο το λεγόμενο. Οπότε κρατά τα στρώματα μας κοντά το ένα στο άλλο. Θυμίζει και λίγο καταφύγιο. Ακριβώς, αυτό είναι το βιβλίο το οποίο έχει φανεί στην οθόνη, το οποίο είναι το εχειρίδιο αυτής της τεχνικής. Ονομάζεται Emergency Sandbag Shelters, δηλαδή καταφύγια εκτάκτου ανάγκης. Η θεωρία που υπήρξε από το ίδρυμα του New Earth UK, που είναι το ίδρυμα το οποίο μας έχει διδάξει αυτήν την μέθοδο, της Ηλιώνας Καλίλη, υποστηρίζει ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τα υλικά του πολέμου, όπως τους γεώσακους, το σειρματόπλεγμα, σε υλικά ειρήνης και να δημιουργήσουμε εν τέλει ένα καταφύγιο για να μπορούμε να μείνουμε και μέσα. Και τι τα κάνουμε όμως λεφτά? Υπάρχουν σπίτια στο εξωτερικό που ζει ο κόσμος, δηλαδή. Ναι, ναι. Α, είναι και κανονικά σπίτια. Ναι, δημιουργούνται ολόκληροι οικισμοί. Τα πρώτα σπίτια αποκτίζονται. Ναι. Υπάρχει λόγος που συγχτίζονται τα σπίτια με τέτοιον τρόπο. Εμείς δημιουργήσαμε έναν χτίριο περίπου διαμέτρου 3 μέτρων, ύψους 3,5. Υπάρχει μεσοπάτωμα μέσα, βάλαμε σκαλοπάτια για να μπορούμε να το χειριστούμε ως μια αποθήκη. Τελικά θέλουμε να φτιάξουμε μια αποθήκη σπόρων, μια τράπεζα σπόρων εκεί. Οπότε το έχουμε σχεδιάσει και τοποθετήσει στην κατάλληλη περιοχή του χώρου μας, για να μπορεί να παίρνει όσο πιο λίγα ποσοστά υγρασίας, να είναι δροσερό. Η διαφορά θερμοκρασίας, ειδικά τώρα, αν μπει κάποιος μέσα στο θόλο, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, είναι ένα φυσικά κλιματιζόμενος χώρος. Δεν θα νιώσει κανένας τη ζέστη του εξωτερικού χώρου σε σχέση. Μιλούμε για 40 εκατοστό μέτρα πάχος που έχουν οι τείχοι. Και το πιο μεγάλο σε διάμετρο που μπορεί να γίνει με αυτά τα υλικά? Οι δύο από τους δασκάλους μας, οι βοηθούς δασκάλους, ο Τωμάζο και ο Ανδρέας, που είναι και αυτοί αρχιτέκτονες και ασχολούνται με τη φυσική δόμηση, μας είχαν μιλήσει για διαμέτρου 30 μέτρων.
Δηλαδή να φτάσει ένα στόλο σε 30 μέτρα απλά, από ένα, επειδή θα σχεδιαστεί από έναν αρχιτέκτονα που θα μας βοηθήσει για το θέμα ασφάλειας, θα αποφασίζει τι υποστήριξη πρέπει να μπει, πόσο βαθιά πρέπει να μπουν τα θεμέλια και όλα τα σχετικά. Και σε ποιες χώρες υπάρχουν οικισμοί με τέτοιου είδους σπίτια? Οι οικισμοί είχαν ξεκινήσει από την Καλιφόρνια. Εκεί ήταν και η βάση του Ναδέρ Καλίλη, που ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από όλη αυτή τη μέθοδο. Ο Ιρανός αρχιτέκτονας, ο οποίος είπε πριν 30-40 χρόνια ότι θέλει να στρέψει τις ικανότητες του για να εξυπηρετήσει αυτούς τις μάζες που πραγματικά τον έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Τους αστέγους, ανθρώπους που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές, από σεισμούς. Η Ιλιώνα, σαν παρέθεση, είχε φύγει από το Νεπάλ μόλις. Δηλαδή μετά από το Νεπάλ ένα μήνα να χτίζουν σπίτια από τα ερείπια, είχε επισκεφτεί την Κύπρο. Είναι εντυπωσιακό πως μπορείς από τα συντρίμια να ξαναφέρει σε ζωή έναν ασφαλές οικοδόμημα για να μπορεί να μείνει μια οικογένεια και εν τέλει ένας οικισμός. Άρα ξεκινήσαν από την Καλιφόρνια, που είναι και μια σεισμογενής περιοχή. Είχαν περάσει από τα πιο αυστηρά σεισμολογικά τεστ αυτά τα σπίτια και έχουν πάρει άδειες πολεοδομίας στην Καλιφόρνια. Και από εκεί που είχε ιδρυθεί το CalEarth, το ίδρυμα, ξεκίνησαν την εκπαίδευση του κόσμου. Άρα ο κόσμος ανά το παγκόσμιο εκπαιδεύτηκε και υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί και σε περιοχές που δεν ξέρουμε ακόμη. Στην Ισπανία αν υπάρχουν, στην Ιταλία αν υπάρχουν, στο Νεπάλ όπως έχουμε. Κάνει για εξοχικό. Εννοείται. Και για εξοχικό αλλά και για κανονική οικία. Εξωτερικά, όταν το ότι κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι χτισμένο με αμόσακους. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε φτάσει στις 10 μέρες σεμιναρίου, έχουμε φτάσει να τελειώσουμε τη δομή με τους γεώσακους. Το επόμενο βήμα είναι το σουβάτισμα. Άρα, όπως τα εσωτερικά υλικά που έχουμε βάλει στους γεώσακους μας είναι χώμα, η γη μας. Είναι απλά η γη μας. Mm-hmm. Αν χρειάζεται να προσθέσουμε λίγο τσιμέντο ή λίγο γύψο, θα το αποφασίσουμε βάσει των τεστ που θα φτιάξουμε και με την αλληλεπίδραση που θα έχουμε με το νερό. Mm-hmm. Πόσο σταθερά είναι. Εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτό το μείγμα, με το ίδιο ακριβώς μείγμα θα σωματίσουμε γύρω, θα γίνει γενικά ένας λίος, μια λία επιφάνεια θόλου. Και έχετε χρησιμοποιήσει και πολλά επαναχρησιμοποιημένα υλικά, έτσι. Ναι, αυτή είναι η διασκέδαση της όλης διαδικασίας. Στο υλικά που χρησιμοποιείτε, ναι. Ξαναχρησιμοποιείτε τι? Χρησιμοποιούμε. Έχουμε δηλαδή, η κατασκευή μας έχει φεγγίτη στο πάνω μέρος. Οπότε αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά πόρτα πλυντηρίου. Ναι, εμπήγαινε η πόρτα του πλυντηρίου. Χρησιμοποίησαμε παλιά λάστιχα από το χωράφι, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μπαίνει εξαρισμός μέσα. Θα μπουν τα δίχτυα, θα κλειστεί, θα γίνει κανονικά για να μην μπαίνουν μέσα και ζωήθεια μέσα στο χώρο εκείνον. Ξύλα από παλέτα, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή έχουμε επαναχρησιμοποιήσει αυτό το λάστιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε παράθυρα ή πόρτες. Οτιδήποτε μπορούμε, μπουκάλια, μπορούμε να πάρουμε μπουκάλια παλιά, τα οποία θα γίνουν σε αυτό είναι το στάδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά, για να δημιουργήσουμε φως. Δηλαδή κάποια παράθυρα στα οποία να μπαίνει χρωματιστό φως μέσα στο χώρο. Οπότε είναι. Βρίσκω πολύ πρωτότυπες αυτές. Πολύ πρωτότυπο. Και για μένα πολύ εξωγήινες, αντιγήινες, αλλά πολύ έτσι, πρωτοποριακές. Δηλαδή με απλά πράγματα που μπορεί να φτιάξει. Και οικονομικές λύσεις που ταιριάζουν και στο πνεύμα των ημερών. Ναι. Ναι, είναι μια μέθοδος που μπορείς με το ελάχιστο κόστος και τις ελάχιστες ικανότητες, δεξιότητες, εμείς δεν είμαστε ειδικευμένοι οικοδόμοι, να μπορέσουμε, αλλά μπορέσαμε με μια συνεργασία μέσα στις 10 μέρες να κάνουμε αυτό το. Είναι σκληρή δουλειά, σε περιμένει αν αποφασίσει κάποιος να κάνει αυτή τη μέθοδο. Ότι θα χτίσεις το σπίτι σου σημαίνει ότι θα βάλεις. Στα σεμιναρία αυτά ήσταν για αρχιτέκτονες Κύπροι, έδειξαν ενδιαφέρον. Καλή σημείωση ότι είχαμε έτσι το προνόμιο μέσα σε αυτήν το σεμινάριο. Είχαμε γύρω στους 30 συμμετέχοντες και δημιουργήθηκε έτσι ένα ωραίο γράμμα από ειδικούς και από απλούς ανθρώπους καθημερινούς. Ειδικοί ήταν αρχιτέκτονες, είχαμε γύρω στους 4 αρχιτέκτονες, πολιτικός, μηχανικός, οικοδομική, είχαμε μια οικοδομική εταιρεία που έστειλε εκπρόσωπο να εκπαιδευτεί σε αυτήν την μέθοδο. Οπότε είναι αισιόδοξο. Εγώ το βλέπω στην παραλία, έτσι, με ήπια ανάπτυξη και στον Ακάμα. Και ακόμα και στο βουνό. Στο βουνό. Εγώ το βλέπω να επιστρέφουμε κανονικά, αφήστε να πείτε και τα μεγάλα τι θα να τα κάνετε. Μια στέγη στο κεφάλι με μια χαρά. Πώς να αυξήσουμε τα σπίτια τα μεγάλα, αφού αυξανόμεθα.
Ψαλόμεθα. Θα κάνουμε πολλά τέτοια μικρά θελωτά σπιτάκια. Αυτά τα σπιτάκια. Αυτά τα σπιτάκια να πούμε ότι και για μια οικογένεια, για έναν οικισμό μπορούν να κάνουν. Διότι σκεφτείτε ένα λουλούδι το οποίο το βλέπουμε από πάνω. Ακριβώς. Οπότε. Ακριβώς. Δένονται τα δωμάτια το ένα με το άλλο. Τι σου είπα, οικισμό σου είναι. Είναι λύθηκε για μένα. Ακριβώς. Και να προσκαλέσουμε τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί μας αν ενδιαφέρεται για το εγχειρίδιο της δόμησης αυτής, είτε για να επισκεφτεί, να έρθει να δει το θόλο, να δώσουμε ένα τηλέφωνο, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να... Ποιον τηλέφωνο. Είναι... Ποιον τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, δεν έχουμε αναφέρει ότι το σεμινάριο αυτό έχει οργανωθεί από το κίνημα Ζωής Κύπρου, από την Κυπριακή Ομάδα, το χτίμα Πετρερά, στο Καλό Χωριό και το Ίδρυμα της Ηλιώνας στο New Earth. Και το τηλέφωνο. Να δώσουμε το τηλέφωνο 22 512 401. Όσοι ενδιαφέρονται για να πάρουν πληροφορίες ή θέλουν να επισκεφτούν το χώρο, να συντονιστούν μαζί μας μέσω... 22 5 12 401. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Πάμε σε... Διαφημίσεις και σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε.